Και από το Γεννητούρι θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη, που δεν ξεκίνησα με αυτή, δεν έχετε να πείτε. Εντάξει, την έβαλε τίτλο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σας συγχωρούμε. Τι είναι αυτό ο Τσόου Τσόου, αυτά τα σκυλάκια με τη μοβ γλώσσα. Αυτό εδώ ο Τσόου Τσόου Ας, το μικρό το σκυλάκι, το όμορφο το πολύ, ήταν αυτό που έκανε την ελληνική αστυνομία να οδηγηθεί στα ίχνη του συγκεκριμένου δράστη. Είχε κάνει 15 ληστείες από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα και τον πρόδωσε ο σκύλος του. Δηλαδή, η μάρτυρες. Ενώ πήγαινε στη ληστεία και είχε και το σκύλο μαζί. Και μάλιστα ένα τόσο ακριβό σκυλί και που δεν είναι σπάνιο γενικώ στην Ελλάδα. Και τον πρόδωσε. Δεν ήταν ο πιο πιστός του φίλος, μάλλον. Δεν ήταν πολύ πιστός. Ήταν πάρα πολύ έξυπνος ο κύριος. Προσέξτε, όχι ότι το σκυλί άρχισε να γαυγίζει, κάποιο ειδοποιήθηκε και πήγε. Προσέξτε να δείτε τι έγινε. Ο σκύλος ήταν ο πιο πιστός του φίλος, τον πήρε μαζί του. Αυτός έκανε διαρρήξεις, ο συγκεκριμένος ληστής, μαζί με τον συνεργό του σε καταστήματα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τον πήρε μαζί του λοιπόν το σκύλο, προφανώς σαν ζωοτσιλιαδόρο. Πώς? Έτσι. Έλα, Μέρη. Εντάξει. Είναι μια ζωοπλάστρια. Ζωοτσιλιαδόρο. Τον πήρε μαζί του. Οι αυτόπτες μάρτυρες είδαν το τσόου-τσόου, κάναν εκεί τις έρευνές τους οι αστυνομικοί και κατέληξαν στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι έγινε. Κάνε τσάου τσάου του κάνε. Κοίτα, υπήρχε και άλλη περίπτωση. Η μάνα που έδωσε το γιο, που τα είχε κάνει τη ληστεία σε βενζινάδικο και είπε αυτός εδώ με το κουφάν κάτι μου θυμίζει. Συγγνώμη, έλα πάμε. Είναι κάτι αντίστοιχο του να πηγαίνει στη ληστεία, ξέρω εγώ, με αυτοκίνητο πολύχρωμο. Δηλαδή είναι κάτι που θα το δουν όλοι και είναι περίεργο.